εντολή του Πρωθυπουργού ήταν σαφής. Είπε ότι το έργο είναι τεράστιας σημασίας, πρέπει να προχωρήσει απαρέγκλιτα και να είναι ολοκληρωμένο. Και αυτό γιατί ο προβληματισμός ευρύτερος είναι σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός, προκειμένου να υπάρξει αυτός ο ανάδοχος ο οποίος θα ολοκληρώσει το σύστημα. Λοιπόν, η απόφαση που ελήφθη είναι ότι θα συγκροτηθεί μια επιτροπή, η οποία μέσα σε μια εβδομάδα, επιτροπή η οποία θα αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Θέος, μαθαίνουμε, θα είναι από την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Η κυρία Δρέτα, για παράδειγμα, θα είναι η Γενική Γραμματέας, θα είναι από το Υπουργείο Υγείας και ούτω καθεξής. Και μέσα σε μια εβδομάδα θα εξετάσουν το νομικό πλαίσιο, να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να δουν αν υπάρχουν νομικά ζητήματα με το κοινοτικό δίκαιο. Και σε μία εβδομάδα το αργότερο να έχουν καταλήξει στον τρόπο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Πώς θα προχωρήσει γρήγορα η ανάθεση του έργου, γιατί αν πάμε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, αυτό θα πάρει ίσως και κάνα δύο χρόνια. Ακριβώς. Τώρα, τα συναρμόδια υπουργεία εκφράζουν την αισιοδοξία ή την πεποίθηση, όπως θέλει το βλέπει κανείς, ότι μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο, αυτό πρέπει να ενισχύσει από 1η-1η του 2012, θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα και θα έχει κλείσει. Ενώ η συνολική εξοικονόμηση υπολογίζεται ότι θα είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.